Με τον φόβο της επίθεσης από αγέλες λύκων κυκλοφορούν οι κτηνοτρόφοι στην περιοχή της Ανάβρας. Τον τελευταίο μήνα έχουν θανατωθεί από λύκους δεκάδες αμνοερήφια και νεαρά βοηδή. Τον τελευταίο μήνα, από ό,τι γνωρίζω, έχουν θανατωθεί περίπου 50 γιδοπρόβατα και κανένα δεκαριά μοσχάρια. Μοσχαράκια μικρά ελευθέρας μυσκής. Μέσα σε ένα μήνα, ε? Ναι, δυστυχώς. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά? Εγώ από ό,τι γνωρίζω, τα τελευταία χρόνια δεν έχω ξανακούσει τέτοια περιστατικά να γίνονται εδώ στο χωριό. Υπήρχαν κάποιες, γινόταν κάποιες ζημιές, αλλά όχι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Οι λύκοι πηδάνε ακόμη και πάνω από περιφράξεις για να κατασπαράξουν τη λία τους. Ένας κύριος έχει φωτοβολταϊκό εδώ στην περιοχή και για να αποφύγει τον ψεκασμό των χόρτων με φυτοφάρμακα και τέτοια, αποφάσισε να βάλει 4-5 προβατάκια μέσα και να τρώνε τα χόρτα. Ώσπου έφτασε ο λύκος στο σημείο, ανέβηκε την περίφραξη που είναι 2 μέτρα με κοσυρτίνα από πάνω, μπήκε μέσα και έφαγε τα πρόβατα. Έχουμε φτάσει σε τέτοια ακραία φαινόμενα. Απίστευτο ακούγεται. Απίστευτο κι όμως. Δηλαδή σε αυτό το πράγμα δεν μπορεί ούτε άνθρωπος να μπει μέσα. Κι όμως ο λύκος μπήκε, τάφηκε και ξαναβγήκε. Οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα, καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση στον πληθυσμό των λύκων στην περιοχή της Ανάβρας. Ο πληθυσμός των λύκων έχει αυξηθεί πάρα πολύ εδώ στο χωριό μας, στην Ανάβρα Μαγνησία στη Γούρα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχουν σοβαρές καταστροφές. Θα φανταστείτε το τελευταίο μήνα έχουν εμφανιστεί κοπάδια λύκων, αγέλες λύκων. Από 3 έως 5 έως 7 έχουν δει. Κάνουν επιθέσεις στα κοπάδια μέρα μεσημέρι. Εκτός τα ζώα που επιτίθενται όταν είναι έξω, γιατί ο μεγαλύτερος πληθυσμός των ζώων εμάς είναι ελευθέρας μοσκής. Επιτίθεται και σε κοπάδια που είναι οικόσιτα. Σε γίδια, σε πρόβατα που υπάρχει άνθρωπος που τα προστατεύει. Μέσα σε μνημοστάσια δηλαδή, μπαίνουν και σκοτώνουν ζώα. Δυστυχώς, ναι. Οι κτηνοτρόφοι της Ανάβρας είναι αγανακτισμένοι και δεν ξέρουν πώς να προφυλάξουν τα κοπάδια τους, καθώς ο λύκος είναι προστατευόμενο είδος. Μεγάλη ανησυχία επικρατεί γενικότερα μεταξύ των κατοίκων της Ανάβρας, όπου οι λύκοι έκαναν πέρυσι την εμφάνισή τους και μέσα στο χωριό. Αγανακτισμένοι και απελπισμένοι δηλώνουν. Δεν έχουν να πούν κάτι. Δεν ξέρουν πώς να προστατεύσουν την περιουσία τους. Ανησυχούν οι κτηνοτρόφοι όταν βγαίνουν έξω, δηλαδή για να πάνε στα ζώα τους? Εκεί που πήγαινε ένας βοσκός μαζί, τώρα πάνε 3-4 και προσπαθούν να μπορούν να προστατεύσουν το κοπάδι. Από τη δική τους πλευρά, οι επιστήμονες του Αρκτούρου επισημαίνουν ότι ο πληθυσμός των λύκων δεν έχει αυξηθεί στη χώρα μας και παραμένει μεταξύ 700 και 1000 ατόμων.